Να δώσουμε το λόγο για την εισήγηση στο σύντροφο Νίκο Αμπατιέλο, γραμματέα του απερχόμενου Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕΑ. Σύντροφοι και συντρόφισσες, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του 12ου Συνεδρίου, σύντροφοι παρατηρητές, σύντροφοι και συντρόφισσες της αντιπροσωπείας του κόμματος, αγαπητοί προσκαλεσμένοι, Καλωσορίζουμε τις αντιπροσωπίες 30 κομμουνιστικών νεολαίων και αντιπεριελιστικών οργανώσεων νεολαίας που μας τιμούν με την παρουσία τους στο 12ο μας συνέδριο. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους διεθνείς προσκεκλημένους μας, όσους βρίσκονται σήμερα εδώ και όσους έστειλαν χαιρετιστήρια μηνύματα. Ευχαριστούμε την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαίων που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρό της, καθώς και τις διπλωματικές αντιπροσωπίες στην Ελλάδα από την Κούβα, τη Βενεζουέλα, το Βιετνάμ και την Παλαιστίνη. Νομίζουμε πως καταφέραμε το συνέδριό μας, όπως συνέβη και με άλλες σημαντικές στιγμές της δράσης μας τα τελευταία χρόνια, να ξεπεράσουν τα σύνορα της πατρίδας μας και αυτό να γίνεται με τρόπο ουσιαστικό. Άλλωστε, το θέμα πιο πολύ και πιο ικανή ανοίγουμε το δρόμο για το πραγματικά σύγχρονο και νέο αποτελεί ένα σταθερό και κρίσιμο ζήτημα για κάθε κομμουνιστική νεολαία. Για όλου του νέου κομμουνιστέ που παλεύουν μέσα σε σύνθετε και ιδιαίτερα δύσκολε συνθήκε, αρνητικού συσχετισμού δυνάμεων, ένταση τη καταστολή και του αντικομμουνισμού, υπεριαλιστική επιθετικότητα, αλλά και συνθήκε που γεννούν νέε δυνατότητε στην παρέμβαση των οργανώσεών μα. Δεσμευόμαστε, σύντροφοι, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να δυναμώσει ο αγώνας της νεολαίας στην Ελλάδα για τα σύγχρονα δικαιώματά της, για τη νίκη της εργατικής τάξης, για τον σοσιαλισμό. Αυτή, άλλωστε, είναι και η μεγαλύτερη συμβολή που μπορούμε να έχουμε στον αγώνα του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, είναι το μεγάλο διεθνιστικό μας καθήκον. Παράλληλα, δεσμευόμαστε ότι με όλες μας τις δυνάμεις συνεχίζουμε την προσπάθεια στο πλευρό του κόμματός μας για την ανασυγκρότηση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος σε επαναστατική βάση. Συνεχίζουμε με ευθύνη την προσπάθεια ανάπτυξης της κοινή πάλης των κομμουνιστικών νεολαίων στην περιοχή μας, στην Ευρώπη και διεθνώς, για την ενίσχυση της συζήτησης της ανταλλαγής πείρα. Από αυτό το βήμα θέλουμε να δηλώσουμε για μία ακόμα φορά την αλληλεγγύη μας στο λαό της Βενεζουέλας, ένας λαός που είναι στο επίκεντρο της προώθησης σεματοβαμμένων υπεριαλιστικών σχεδίων, όπως έκαναν πάντα τόσο στην περιοχή μας, τόσο στη γειτονιά μας, όσο και σε όλο τον κόσμο. Πάντα με πρόσχημα την ασφάλεια, τη δημοκρατία, όμως το μάτι τους στα πετρέλαια, τις πηγές και τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας και πρώτων υλών. Θα έχουμε την ευκαιρία αύριο, στη συγκέντρωση αλληλεγγύης, να σταθούμε μαχητικά δίπλα στους συντρόφους μας από την κομμουνιστική νεολαία Βενεζουέλας, που είναι και από σήμερα μαζί μας με την Εθνική Γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου Ανώη Ρώσας και δίνουν μια σκληρή μάχη ενάντια στην υπεριαλιστική επέμβαση για να ζήσει ο λαός και η νεολαία όπως του αξίζει χωρίς φτώχεια και καπιταλιστική εκμετάλλευση. Παλεύουμε για την αποκάλυψη στα μάτια της νεολαίας παλιών και νέων αυταπατών που σπέρνουν οι δυνάμεις του συστήματος, φιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες και οπορτουνιστές, που ακόμη πλασάρουν έω νέα την παλιάτικη συνταγή περί εξανθρωπισμού του καπιταλισμού. Παλεύουμε για την αποκάλυψη των παγίδων που στείνει το σύστημα για τον έλεγχο και το καναλιζάρισμα της αμφισβήτησης και της αγανάκτησης ενός σημαντικού μέρους της νεολαίας σε ανώδυνα γι' αυτό μονοπάτια. Λέμε σε όλους τους συντρόφους της κομμουνιστικής νεολαίας από άλλες χώρες. Μπορείτε να υπολογίζετε στην αλληλεγγύη και τη στήριξη της ΚΝΕ στον επαναστατικό σας αγώνα, στην πάλη σας που συγκρούεται με τον καπιταλισμό. Έχουμε πολύ μεγάλες μάχες μπροστά μας να δώσουμε. Η νίκη, η αλλαγή της κατάστασης θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από το εάν οι κομμουνιστές και εδώ οι κομμουνιστικές νεολαίες παίζουν σημαντικό ρόλο πλάι στα κομμουνιστικά κόμματα μπορέσουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων από το εάν θα παλέψουν αποφασιστικά, θα πάρουμε τα απαραίτητα αναγκαία πολιτικά, ιδεολογικά και οργανωτικά μέτρα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, φτάνουμε στο συνέδριό μας με αυτοπεποίθηση ως νεολαία του ΚΚΕ έτοιμοι να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις της εποχής μας. Έχουμε οδηγό το σύγχρονο επαναστατικό πρόγραμμα του ΚΚΕ, τις αποφάσεις του 20ου Συνεδρίου, τα συμπεράσματα από τη μελέτη της ιστορίας του κόμματος, την απόφαση της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης για την Νεολαία, συνολικά τις επεξεργασίες του κόμματος, τις οποίες πρέπει να εξειδικεύουμε προσεγγίζοντας τους νέους και τις νέες των εργατικών λαϊκών δυνάμεων. Σήμερα εκτιμάμε τη δράση μας, βγάζουμε συμπεράσματα χρήσιμα για την πάλη μας, θέτουμε τα καθήκοντα της ΚΝΕ, μέχρι το επόμενο, το 13ο συνέδριο. Ολοκληρώσαμε μία πλούσια, κοντά τετράμινη προσυνεδριακή διαδικασία, τόσο με εμπλουτισμό των θέσεων του Κεντρικού Συμβουλίου, με την πολύτιμη πείρα πρώτα και κύρια των χιλιάδων μελών της ΚΝΕ, αλλά και των νέων που τις προμηθεύτηκαν, τις θέσεις τις μελέτησαν και συνέβαλαν στη συζήτησή μας. Η δημοσίευση των θέσεων στις 6 του Οκτώβρη αντιμετωπίστηκε με ενθουσιασμό από την οργάνωση. Με πλατιά εξόρμηση, συζήτηση με χιλιάδε νέου και νέε, ω συνέχεια των πετυχημένων εκδηλώσεων για το 44ο Φεστιβάλ Κνέκη Οδηγητή. Όλα τα καθοδηγητικά όργανα συνεδρίασαν και συζήτησαν τι θέσει του Κεντρικού Συμβουλίου. Πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσει των οργανώσεων βάση δύο φορέ για παρουσίαση των θέσεων και για συζήτησή του μαζί με την εκλογαπολογιστική διαδικασία. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία όλες οι προσυνεδριακέ, τομεακές, περιφερειακές συνδιασκέψεις και οι συνδιασκέψεις όλων των οργανώσεων περιοχής της χώρας, στις οποίες οι θέσει υπερψηφίστηκαν ομόφωνα. Στις οργανώσεις βάσης ψήφισαν λευκό δύο σύντροφοι, τα χιλιάδες μέλη της ΚΝΕ υπερψήφισαν τις θέσει του Κεντρικού Συμβουλίου. στον προσυνεδριακό διάλογο μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας μας του οδηγητή δημοσιεύτηκαν 147 άρθρα μελών και φίλων της οργάνωσης. Έγινε σοβαρή προσπάθεια, εκτιμάμε, από τα μέλη της ΚΝΕ να μελετήσουν τις θέσεις, να απαντηθούν ερωτήματα, να υπάρχει συμβολή σε όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία είχε μεγάλο ενδιαφέρον και για τοποθετήσεις με ομιλίες, με σκέψεις. Η συμφωνία που εκφράστηκε είναι ουσιαστική. Η συζήτηση ιδιαίτερα στις συνδιασκέψεις επιβεβαιώνει ότι οι απαιτήσει της καθοδηγητικής δουλειάς έχουν μεγαλώσει και είναι σημαντικό για τη συνέχεια η καθαρή συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος. Οι εξελίξεις σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως τα όσα προδιαγράφονται επιβεβαιώνουν την ανάγκη να δυναμώσει περισσότερο με πιο γοργαβήματα ο αγώνας για να απαλλαγούμε από το σάπιο σύστημα της εκμετάλλευσης. Εκτιμάμε ότι όλη η προσυνεδριακή διαδικασία συνέβαλε να αφομοιωθεί το κεντρικό ζήτημα που έθεσαν οι θέσει του Κεντρικού Συμβουλίου, να δεθεί αυτό τόσο με την ατομική όσο και με τη συλλογική πείρα, δηλαδή η προσπάθεια εκ νέα να δυναμώνει ολόπλευρα ω νεολαία του ΚΚΕ. Για να αποκτά η οργάνωσή μα την ικανότητα να εκπληρώνει τον πρωτοπόρο ρόλο τη, να συμβάλλει με νεανικέ δυνάμει στην ανασύνταξη του εργατικού και λαϊκού να συνδέει τις ανησυχίες, την ανάπτυξη αγώνων των νέων από τις πιο μικρές ηλικίε με την προώθηση της αντικαπιταλιστικής αντιμονοπολιακής πάλης στα πλαίσια της κοινωνικής συμμαχίας, την πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο για την εργατική εξουσία. Ο σοσιαλισμός είναι η μοναδική απάντηση στη βαρβαρότητα που ζει ο λαός και η νεολαία. Είναι το πραγματικά σύγχρονο και νέο. Η απελευθέρωση των σύγχρονων δυνατοτήτων της κοινωνίας μπορεί να γίνει μόνο με την κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, με την ανατροπή της εξουσίας της, την εδραίωση της εργατικής εξουσίας. Η νέα εξουσία θα κοινωνικοποιήσει τα μέσα παραγωγής, θα οργανώσει την παραγωγή και τις κοινωνικές υπηρεσίες με τον κεντρικό σχεδιασμό, δηλαδή με τις νέες κομμουνιστικές σχέσεις παραγωγής. Θα αναμορφώσει όλες τις κοινωνικές σχέσεις. Η εργατική εξουσία η πρόταση του ΚΚΕ είναι η μέρα με τη νύχτα σχετικά με τις προτάσεις των άλλων κομμάτων. Είναι η μέρα με τη νύχτα γιατί έχει στο επίκεντρο την πλατιά συμμετοχή στην πολιτική ζωή, στη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων των ίδιων των εργαζομένων και της νεολαία που στο σημερινό σύστημα είναι επί της ουσίας το περιθώριο. Είναι πραγματικό εργατικό λαϊκό κράτος και όχι για τους λίγους όπω η σημερινή αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία ομανδία τη δικτατορία του κεφαλαίου. Η περίοδο από το προηγούμενο συνέδριο συνδέθηκε με του εορτασμού για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ, τα 50 χρόνια τη ΚΝΕ, τα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση. Όλα αυτά έχουν αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στα μέλη και τα στελέχη της οργάνωσης. Αυτά τα χρόνια η οργάνωσή μας ανταποκρίθηκε στο ρόλο της ως βασικός εμμοδότης του κόμματος με νέα μέλη και στελέχη, ως σχολείο κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης χιλιάδων νέων μελών της ΚΝΕ. Κάθε χρόνο ένα σημαντικό τμήμα της οργανωτικής δύναμης της οργάνωσης περνάει και αξιοποιείται αποκλειστικά στη δουλειά των κομματικών οργανώσεων, τροφοδοτώντα κλαδικέ κομματικέ οργανώσει αλλά και σε άλλε θέσει ευθύνη. Οι στόχοι που βάζουμε είναι υψηλή, γιατί υψηλά είναι τα ιδανικά μας. Κνέ πιο μαζική, πιο γερή ιδεολογικά, πολιτικά, οργανωτικά, για να γίνουμε πιο ικανοί να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες, σύνθετες ανάγκες του ταξικού αγώνα, κατακτώντας μέσα από την καθημερινή πάλι την ετοιμότητα να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά σε απότομες τροφές και καμπές, σε συνθήκες που δημιουργούν οι προϋποθέσεις, αλλά και οι απαιτήσει για να μπουν σε πρωτόγνωρη δράση μάζες νεολαία που λίγο πριν δεν είχαν συμμετοχή. Στη βάση της ουσιαστική συμφωνίας και πλούσιας συζήτησης σε όλη την οργάνωση για το πώς θα ανταποκριθούμε στους στόχους μας και που αποτυπώθηκαν στο σύνθημα του συνεδρίου μας πιο πολύ και πιο ικανή, τα επόμενα χρόνια θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Για να σταθεροποιηθούν τα θετικά, αλλά μικρά βήματα στην οικοδόμηση και ανάπτυξη και κυρίως για να ανέβουν αποφασιστικά αριθμοί στρατολογία σε όλε τι οργανώσει τη χώρα. Το ζήτημα τη οργανωτική ανάπτυξη τη ΚΝΕ απασχόλησε και απασχολεί σταθερά. Είναι όρο για να ανταποκρινόμαστε στο ρόλο μα, να διευρύνεται η επίδραση των επαναστατικών ιδεών στην νεολαία, να δυναμώνει η αγωνιστική και ανυπότακτη στάση των νέων απέναντι στο σύστημα τη εκμετάλλευση. Φτάνουμε στο συνέδριο τη οργάνωσή μα μετρώντας μικρή οργανωτική ανάπτυξη, βήμα που δεν ήταν και δεν είναι δεδομένο. Σε διευρυμένη σύνοδο, το Κεντρικό Συμβούλιο Προστιμήν των 50 Χρόνων της ΚΝΕ τον Οκτώβριο του 2017 προκήρυξε άμυλα οικοδόμησης και ανάπτυξης της ΚΝΕ με συνδυασμένους δίκτες και που δεν υπάρχει και πιο κατάλληλο βήμα για να ανακοινώσουμε τις πρωτοπόρε οργανώσεις. Στις οργανώσεις περιοχών, πρώτη η οργάνωση της, περιοχή της περιοχής Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδας. Δεύτερη η οργάνωση του Αιγαίου. Και τρίτη η οργάνωση της Δυτικής Ελλάδας. Ενώ για την οικοδόμηση όβ σε χώρους μαθητείας κατάρτισης και κλάδους, πρωτοπόρα οργάνωση είναι η οργάνωση της Αττικής. για τους μαθητές και την ανάπτυξη σε συνδυασμό με την οικοδόμηση ΟΒΕΠΑΛ. Πρώτη είναι η τομεακή οργάνωση Α Αθήνας με τη δημιουργία νέας τομεακής οργάνωσης στην Κράβα. Δεύτερη η τομεακή οργάνωση της Πρέβεζας και τρίτη η τομεακή οργάνωση της Άρτας. Στου φοιτητέ και σπουδαστές, πρώτη στην Άμυλα αναδείχθηκε η σπουδάουσα της Πάτρας. Δεύτερη, η οργάνωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του νεοσύστατου του Πανεπιστημίου. Και τρίτη, η οργάνωση της σπουδάουσας της Θεσσαλονίκη. <Δεύτερη> Όλη αυτή η προσπάθεια επιβεβαιώνει ότι μπορούμε να περάσουμε σε μία νέα περίοδο. Σημαντική ανάπτυξη τη ΚΝΕ σε όλη την Ελλάδα με προτεραιότητα τα μεγάλα αστικά κέντρα όπου είναι συγκεντρωμένη η εργατική τάξη, αλλά και προετοιμάζοντα πλήρω για το κόμμα μα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των μελών τη ΚΝΕ. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να επιμείνουμε για πιο ορμητική ανάπτυξη των μαθητικών μα δυνάμεων με οικοδόμηση νέων σε ΕΠΑΛ, λύκεια γυμνάσια όλη τη χώρα. Να γίνει πιο αποφασιστικό βήμα στην ανάπτυξη της κνέας χώρου χώρους μαθητείας και κατάρτισης που μαζικοποιούνται, στις επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν νέους εργαζόμενους, να ανέβουν σημαντικά οι ρυθμοί στρατολογία στα μικρότερα έτη των ΤΕΗ και των Πανεπιστημίων. Τα επόμενα χρόνια, επίσης, θα είναι κρίσιμα και για τις προσπάθειές μας να αντιστοιχίσουμε τη λειτουργία και τη ζωή της οργάνωσης με τις μεγάλες απαιτήσεις που έχει ο αγώνας, η πάλι, να ανέβει η ικανότητα κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης και αφομοίωσης όλων των μελών της ΚΝΕ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όργανα επιτελεία μάχης που πρωτοστατώντας τον καθημερινό αγώνα καθοδηγούν, επιμένοντας την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που τίθονται ένα χώρο και υπηρετούν τα συνολικά μας καθήκοντα ως κομμάτι του σχεδίου του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Το δικό μας όπλο είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού πολιτικού υπόβαθρου μέσα στην ΚΝΕ, η διαρκή προσπάθεια αφομοίωσης και δράσης με βάση το πρόγραμμα του κόμματος. Είναι όπλο μας η παρουσία μας εκεί που ζει, μορφώνεται, σπουδάζει, δουλεύει νεολαία. Το βασάνισμα και η συλλογική συζήτηση και πείρα για το πώς αναπτύσσουμε στίες αντίστασης, δράσης. Πώς θα συνενώνονται σε ένα ρεύμα που πολιτικοποιεί, προωθεί την αντικαπιταλιστική συνείδηση και στάση. Δεν μας χαρακτηρίζει σταθερότητα και επιμονή στην παρέμβασή μας συνολικά στους όρους ζωής των νέων. Παρά τα κανάλια επικοινωνίας που έχουμε εκτιμήσει ότι ανοίγονται με αυτή τη δράση, οι απαιτήσει αυτής της δουλειά και η συνήθεια που έχουμε σε ορισμένα ζητήματα μας κάνει να μην γενικεύεται η θετική πείρα, να μην σταθεροποιείται ο τρόπος παρέμβασης. Η επιμονή μας να αναδείξουμε τις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή, τους, τη ζωή της, το μεράκι να βρούμε νέες ή και να αναβαθμίσουμε δοκιμασμένες μορφές παρέμβασης, η αξιοποίηση ενός αξιόλογου και σημαντικού δυναμικού που έχουμε στις γραμμές μας ή και στον περίγυρό μας και που ασχολείται με αντίστοιχε δραστηριότητες, η γνώση των θέσεων του ΚΚΕ για όλα τα ζητήματα είναι όλα αυτά στοιχεία που μπορούμε να κάνουμε σημαντικό βήμα το επόμενο διάστημα. Έτσι, μπορούμε να αποκτήσουμε την ικανότητα σταθερής Πολύμορφη, πολύπλευρη, μαζική παρέμβαση τη ΚΝΕ για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή τη νέα γενιά. Η αντίληψη και η πολιτική του ΚΚΕ μπορούν πραγματικά να δώσουν πνοή στου νέου των λαϊκών εργατικών οικογενειών για να δράσουν επιθετικά, με όραμα τη ζωή του, να παλέψουν για αυτήν. Είναι χαρακτηριστικό πω πρωτοβουλίε που έχουμε πάρει και αφορούν συνολικότερε πλευρέ τη ζωή των νέων, όπω ψυχαγωγία, αθλητισμό, συνθήκε ζωή ή που αφορούν ευρύτερα θέματα συζήτηση, για παράδειγμα η, τέταρτη, η λεγόμενη Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση, συναντούν ευρύτερη αποδοχή και ενδιαφέρον από τμήματα νέων, αποτελώντα μάλιστα αφορμή για πολλού από αυτού να γνωρίσουν για πρώτη φορά τη δράση και τι θέσει τη ΚΝΕ. Υπάρχει σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι μελών τη ΚΝΕ που ανέλαβε τώρα νέα καθήκοντα, με την εκλογή του στα καθοδηγητικά όργανα αρκετή για πρώτη φορά. Με πνεύμα ανόδου του πύχη των καθοδηγητικών μα ευθυνών, μπορούμε και πρέπει να στηρίξουμε να βοηθήσουμε ολόπλευρα τη λειτουργία των τομεακών συμβουλίων με πρώτη ευθύνη το νέο κεντρικό συμβούλιο. Σύντροφοι και συντρόφισε, φίλε και φίλοι, η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα πηγαίνει στι βουλευτικέ, ευρωβουλευτικέ και περιφερειακέ τοπικέ εκλογέ, προσπαθώντα να πείσει ότι η εποχή των μνημονίων βρίσκεται πλέον πίσω μα, ότι μια νέα εποχή ξεκινά με θετικό πρόσημο για την εργατική τάξη, το λαό και την νεολαία. Η πραγματικότητα όμω λέει ότι τα μέτρα των τελευταίων χρόνων έχουν αφήσει ανεξίτηλη σφραγίδα στι ζωέ, στο μέλλον των νέων τη χώρα μα, που σήμερα μορφώνονται, σπουδάζουν, Αυτούς που αναζητούν εργασία ή κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε ένα εργασιακό περιβάλλον που το συνθέτουν η μεγάλη ανεργία, η ευκαιριακή εργασιακή απασχόληση, οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, η πολύ χαμηλή μισθή στην πλειοψηφία των κλάδων, οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στην υγεία, στην παιδεία και την ασφάλιση. Ακόμα και η όποια ελιγμή κάνει προεκλογικά η κυβέρνηση και ω αποτέλεσμα τη αγωνιστική διεκδίκηση και δράση του εργατικού λαϊκού κινήματο, που δεν θα πει και ευχαριστώ, όπως παράδειγμα με την κατάργηση του απαράδεκτου μέτρου για τον υποκατώτατο μισθό για την νεολαία που διατήρησε βεβαίως τέσσερα χρόνια και την αύξηση του κατώτατου, δεν μπορεί να συγκριθεί με τις απώλειες που είχαν και θα έχουν οι εργαζόμενοι. Δεν αναιρεί την ουσία της πολιτικής της, γι' αυτό και έγινε άλλωστε με ένα μνημονιακό νόμο. Τα περί αναβάθμισης, που είναι και ο κύριος στρατηγικός στόχος του κεφαλαίου στην Ελλάδα και η στρατηγική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων αστικών κομμάτων, δεν αφορούν αναβάθμιση των συμφερόντων του λαού, του ελληνικού λαού. Η ελληνική κυβέρνηση παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα σε όλες αυτές τις εξελίξεις στην προώθηση των αμερικανονατοϊκών συμφερόντων, έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο με στρατιωτικέ βάσει σε κάθε γωνιά τη. Είναι στην πρώτη γραμμή για την νατοϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων με βασικό στοιχείο τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δίνει το 2% του ΑΕΠ για τι ανάγκε του ΝΑΤΟ. Τα παραπάνω θα ενισχυθούν με βάση και την κοινική έκθεση του State Department για Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία, που μαρτυρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ευρύτερη περιοχή στη διακήρυξή τους για να πέσει χρήμα και να αντιμετωπιστεί η δικαιολογημένη δυσαρέσκεια που έχει και η νεολαία για τον αμερικάνικο εμπεριαλισμό, αξιοποιώντας, όπως λένε και οι ίδιοι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, ανταποκρίθηκε γρήγορα, γρήγορα το Υπουργείο Παιδείας που ανακοίνωσε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πρόγραμμα της Αμερικάνικης Πρεσβείας για μαθητές, χρηματοδοτούμενο απευθείας από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Σύντροφοι και φίλοι, ανοίξαμε πλατιά αυτά τα ζητήματα. Καταφέραμε σε ένα τμήμα νέων που επιδρούμε να διαφωτίσουμε για το χαρακτήρα και το ρόλο του ΝΑΤΟ, να οργανώσουμε αγώνε, λαλητήρια, διεκδικήσει. Και σε αυτέ η κυβέρνηση έδειξε καθαρά την αποφασιστικότητά τη, μέχρι και χτυπώντα την κινητοποίηση φοιτητικών συλλόγων και μαθητικών συμβουλίων στο Άγαλμα Τρούμαν. Η εξελίξει σε όλο τον κόσμο, η όξυση των ανταγωνισμών, κάνουν τον κίνδυνο μιας πολεμικής σύραξης στην περιοχή ή ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου να είναι πιο ισχυρός από ό,τι πριν μερικά χρόνια. Οι σύγχρονες πολεμικές επιχειρήσεις φέρνουν σήμερα στην επιφάνεια πιο άμεσα και πιο καθαρά τη βαθύτερη ταξική τους πλευρά στο μοίρασμα των αγορών, την ένταση της εκμετάλλευσης του ανταγωνισμού μεταξύ υπεριαλιστικών δυνάμεων. Το όχι των κομμουνιστών στον υπεριαλιστικό πόλεμο είναι μέρος της πάλης κατά των αιτιών που τον προκαλούν, κατηγορηματική καταδίκη του καπιταλισμού που τον γεννά. Ο 20ος αιώνας, με δύο παγκόσμιους συμπεριαλιστικούς πολέμους, με εκατοντάδες τοπικούς, αλλά και οι πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, προσφέρουν πάρα πολλές αποδείξεις. Το όχι των κομμουνιστών στον υπεριαλιστικό πόλεμο είναι όχι στην οικονομική, στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική κάθε αστική κυβέρνηση των υπεριαλιστικών συμμαχιών σε συνθήκε υπεριαλιστική ειρήνη, συνέχεια τη οποία είναι ο υπεριαλιστικό πόλεμο. Και από το βήμα του συνεδρίου μα θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα στου νέου που αυτή την περίοδο πραγματοποιούν τη στρατιωτική του θητεία και να τους πούμε ότι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας δεν σταματά στις πύλες των στρατοπέδων. Δεν θα μπορούσε άλλωστε η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος να αφήσει έξω από την προσοχή της την ανάδειξη των οξυμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στη θητεία τους, τη διεκδίκηση αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης, την κατοχήρωση των δικαιωμάτων των στρατευμένων στην ενημέρωση με όλους τους τρόπους για τις εξελίξεις που αφορούν συνολικότερα τη ζωή τους. Από αυτή την άποψη, Θεωρούμε δίκαιες τις διαμαρτυρίες που κάνουν στρατιώτες από διάφορες μονάδες όλης της χώρας, καταγγέλλοντας τις κοινέ ασκήσεις και συνεκπαιδεύσει των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, με τους μακελάριδες όπως το ΝΑΤΟ, δυνάμεις όπως το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, τη ΣΥΠΑ. Θεωρούμε δίκαιη την καταδίκη εθνικιστικών κηρυγμάτων μίσου που αναπαράγονται από μερίδα στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, που δρούν ανενόχλητη με ευθύνη και τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και του Υπουργείου, και επιχειρούν να σπείρουν στη νεολαία το δηλητήριο του εθνικισμού. Θεωρούμε απαράδεκτη την ενέργεια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να τιμωρήσει στρατιώτε επειδή εκφράζουν δίκαιε διαμαρτυρίε ή επειδή συμμετέχουν σε αντιπερρελιστικά αντιπολεμικά συλλαλητήρια. Σύντροφοι και φίλοι, μπροστά μα έχουμε τι εκλογικέ αναμετρήσει, τι ευρωεκλογέ, τι περιφερειακέ και δημοτικέ εκλογέ όπως και τις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν αυτές προκηρυχτούν. Πραγματοποιούμε ήδη ένα πλατή κάλεσμα σε νέους και νέες για να στηρίξουν το ΚΚΕ, που είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αντιπαλέψει αποφασιστικά, μαχητικά, σταθερά το δίπολο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας και όλα τα κόμματα που τα στηρίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο αυτή την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Η εναλλακτική λύση βρίσκεται στο δυνάμωμα του ΚΚΕ. Για την πλειοψηφία της νεολαία, το ζήτημα των εκλογών, το αποτέλεσμά τους, δεν μπορεί να αφορά από τα, ποιο από, τα δύο κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, θα κάθεται στην κυβερνητική καρέκλα ή θα είναι ο κορμός του επόμενου κυβερνητικού σχήματος. Η πολιτική τους, πέρα από κάποιες διαφορές που δεν αφορούν τα λαϊκά συμφέροντα, εξυπηρετεί τις ανάγκες των βιομηχάνων και των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που τελικά κρίνεται από τη σκοπιά των συμφερόντων τη πλειοψηφία τη νεολαία και του λαού, είναι το ποιο κόμμα μπορεί να μπει μπροστά στη διεκδίκηση, στο να ανοίξει μια ριζικά διαφορετική προοπτική. Ποιο κόμμα είναι το αντίπαλο δέο σε αυτή την πολιτική, με τι θέσει του, τη δράση του, μέσα και έξω από τη Βουλή. Σε αυτή την υπόθεση, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να συμβάλλει, μπορεί να εμπνεύσει για μαζική συμμετοχή στον αγώνα για σύγχρονα δικαιώματα. Οι περίπου 500.000 νέοι που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά μπορούν με την επιλογή τους, με τη στάση τους, να κάνουν τη διαφορά. Να κρίνουν σωστά και εύστοχα και να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Το τι θα επιλέξουν θα το βρουν στην καθημερινή τους προσπάθεια για να τα βγάλουν πέρα, να μορφωθούν, να ζήσουν με αξιοπρέπεια, να διεκδικήσουν ό,τι του στερεί αντιλαϊκή πολιτική που συνέχισε να εφαρμόζει ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνοντα τη σκητάλη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Με βάση την πείρα του, Καλούμε αυτού του νέου και τι νέε να κάνουν το βήμα, η ψήφο του που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά να μην είναι μία από τα ίδια, αλλά να είναι επένδυση στον αγώνα για τη ζωή και το μέλλον που έχουμε ανάγκη. Και αυτό το σηματοδοτεί μόνο η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού. Έχουμε μια ζωή να κερδίσουμε. Δεν τη χαρίζουμε, παλεύουμε να κάνουμε πράξη στα όνειρά μα και τι σύγχρονε ανάγκε μα. Γι' αυτό στι εκλογέ για την περιφερειακή και τοπική διοίκηση. Καλούμε για ενίσχυση του συνδυασμού τη λαϊκή εισπήρωση, των συνδυασμών που στηρίζονται από το ΚΚΕ για πιο δυνατή εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Για να εκλεγούν ακόμα περισσότεροι κομμουνιστέ και αγωνιστέ στα όργανα τοπική και περιφερειακή διοίκηση. Για να δυναμώσει η πάλι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνηση της Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαίου, που οι Δήμοι και οι Περιφέρειε έχουν ευθύνη να τη μεταφέρουν κυριολεκτικά και μεταφορικά στην αυλή μα. Σε αυτή την κατεύθυνση έδρασαν και δρούν οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και δημοτικοί περιφερειακοί σύμβουλοι με τη στήριξη του ΚΚΕ στην προηγούμενη θητεία τους. Με συνέπεια λόγων και έργων, με σταθερή στήριξη, ανάδειξη, συμβολή στην ανάπτυξη αγώνων τη νεολαία και των εργαζόμενων κάθε περιοχή. Δυναμώνουμε το ΚΚΕ στι ευρωεκλογέ, τη μόνη φωνή αντίσταση στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΚΚΕ επιβεβαιώνεται για τι εκτιμήσει του κάθε μέρα και περισσότερο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση των εκμεταλλευτών, εχθρό των λαών και των δικαιωμάτων του. Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει θυσίε των εργαζομένων για να έχουν τα μονοπόλια, το κεφάλαιο, μια μεγαλύτερη αγορά, κοινό νόμισμα ω αφετηρία στον ανταγωνισμό του στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά. Τα πάντα, η μόρφωση, η υγεία, ο αθλητισμό. Η εργασιακή ασφάλεια, η μητρότητα, μετρούνται ω κόστο σε σχέση με αυτόν τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό. Σημαίνει μετανάστευση, εγκλωβισμένοι πρόσφυγε, πόλεμοι, συγκρούσει με τι άλλε σύενε για τη μοιρασιά τη λία. Το μέγεθο τη κοροϊδία των αστικών κομμάτων αποκαλύπτεται και από το εξή. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκε το 2015 με σύνθημα Η Ευρώπη αλλάζει, η Ελπίδα έρχεται. Άλλαξε και αλλάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται ακόμα πιο αντιδραστική, ακόμα πιο επιθετική ενάντια στους λαούς για να θωρακίσει και να ενισχύσει τα συμφέροντα και τα προνόμια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων τη δίψα τους για κέρδη. Οι ευρωπαϊκές μασκότ του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Μακρόν, τελικά όχι μόνο εφάρμοσε άγρια αντεργατική πολιτική, αλλά μάτωσε στην κυριολεξία το γαλλικό λαό και τη μαθητική νεολαία με συγκλονιστικές εικόνες που παρακολουθήσαμε με το βούρδουλα της κρατικής βίας και καταστολής. Παντού, ανεξάρτητα από τη σύνθεση της κυβέρνησης, είτε βρίσκονται λεγόμενοι λαϊκιστές, είτε λεγόμενοι προοδευτικοί στις κυβερνήσεις, είτε βρίσκονται σε μνημόνια είτε όχι, εφαρμόζουν την ίδια αντιλαϊκή τη πολιτική, με περικοπές και όχι με προσθήκες στα εργασιακά εισοδήματα και τα δικαιώματα. Μόνο έτσι άλλωστε μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να τρέξει την κούρσα του ανταγωνισμού με τι άλλε υπεριαλιστικέ ενώσει, τι άλλε συμμαχίε, με ισχυρέ καπιταλιστικέ οικονομίε. Αυτέ ήταν, είναι οι αρχέ τη αξία και οι αξίε τη. Έχει στο DNA τη την αδικία, την εκμετάλλευση, τον ανταγωνισμό, τη διαρκή και ανελαίτη επίθεση ενάντια στη ζωή και τι ανάγκε τη νεολαία και των λαών. Ο ανταγωνισμό, η ανισομετρία των κρατών μελών τη έχει ήδη ραγίσει τη βιτρίνα τη. Όλο και περισσότερο αναπτύσσονται ακόμα και αστικοί ευρωσκεπτικισμοί. Όλο και περισσότεροι νέοι συνειδητοποιούν τον αντιλαϊκό ρόλο τη, που παρά την πλήση εγκεφάλου στη νεολαία σε όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση, παρά τα εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ σε καμπάνιες και εκδηλώσει προβολή τη νεολαία, αυτό βαθαίνει και οξύνεται. Από την άλλη, το σύστημα παίρνει τα μέτρα του για να μην αποκτήσει δυσαρέσκεια απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ταξικό, πολιτικό υπόβαθρο, για να μην μετατραπεί αυτή η δυσαρέσκεια σε συμμετοχή στον οργανωμένο αγώνα για την απαλλαγή από τα δεσμά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των μονοπωλίων και το λαό στο τιμόνι τη εξουσία. Δίνουμε μάχη για να κερδίσουμε νέου και νέε, είτε που απήχαν στι προηγούμενε εκλογέ είτε που το σκέφτονται σαν επιλογή στις επικείμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Ιδιαίτερα όσους χρησιμοποιούν τη λογική με τις εκλογές δεν αλλάζουν τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι με τις εκλογές δεν μπορεί να αλλάξει ριζικά ο πραγματικός συσχετισμός δύναμης. Ότι μέσα από αυτές δεν μπορούν να υπάρξουν ριζικές ανατροπές. Η αποφασιστική όμω ενίσχυση του ΚΚΕ είναι η μόνη που σηματοδοτεί ενίσχυση του αγώνα για ριζικέ αλλαγέ στην εξουσία και την οικονομία υπέρ του εργαζόμενου λαού. Ταυτόχρονα, η αποχή σημαίνει ότι πετά λευκή πετσέτα σε ένα ρινγκ που από τη μία είναι αυτοί που χειροτερεύουν τη ζωή μα και από την άλλη το ΚΚΕ, οι θέσει, οι προτάσει του, ο λαό που παλεύει να ζήσει καλύτερα με αξιοπρέπεια με σύγχρονα δικαιώματα. Το ΚΚΕ θέλει την νεολαία μέσα στο παιχνίδι και όχι θεατή να παρακολουθεί πώς διαλύουν το παρόν και το μέλλον της. Καρφή στο μάτι του ναζισμού, του εθνικισμού και του ρατσισμού είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ. Η ανοχή όλων των κομμάτων στη δράση της χρυσή αυγή δίνει αέρα στα πανιά της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης. Είναι απεργοσπάστες, τσιράκια της εργοδοσίας που τους αξιοποιεί για να ρίχνει τα μεροκάματα για να χτυπάνε αγωνιστές εργάτες που παλεύουν για καλύτερους όρους δουλειά. Είναι σκυλιά που γαυγίζουν, αλλά δεν δαγκώνουν αυτού που μας τσακίζουν τη ζωή. Την ίδια ώρα που παριστάνουν τους αλήγης τους εθνικιστές στα κελιά της τιμής, την ίδια ώρα ομολογούν ότι ψήφισαν τη Θάνου μπας και πέσουν στα μαλακά στη δίκη. Το τζαμπουκά τους ξέρουν να τον πουλάνε σε φτωχού και κυνηγημένου. Μπροστά στο κράτος, τους εκμεταλλευτές στέκονται προσοχή και κάνουν τις κότες όπως πάντα κάνανε ιστορικά. Το θέμα μας, το σύνθημά μας πρέπει να φτάσει παντού. Κάνε τη διαφορά με ισχυρό ΚΚΕ. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική ψήφος. Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι η μόνη αντισυστημική ψήφο. Γιατί αναδεικνύει την αλήθεια χωρί να υπολογίζει κόστο. Γιατί η πρότασή του για την εργατική εξουσία εκφράζει ό,τι πιο προοδευτικό, ανατρεπτικό και νέο. Το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα, οργάνωση, σχέδιο που οδηγεί σε μια ανώτερη οργάνωση τη οικονομία και τη κοινωνία. Το ΚΚΕ δεν το έχουν στο χέρι όπω όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να κοιτάει την νεολαία στα μάτια, το λαό να το κοιτάει στα μάτια και να του λέει την αλήθεια. Δεν έχει δεσμεύσει, δεν έχει ούτε φανερά ούτε κρυφά παρεδώσει με ολιγάρχε, με εργολάβου, με τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ και του εκλεκτού του, όπω όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Το ΚΚΕ ηγείται σε αγώνε συγκρουσιακού με το κεφάλαιο, τη μεγαλοεργοδοσία, το κράτο, μέσα στο εργατικό, το αγροτικό, το μαθητικό, το φοιτητικό κίνημα. Αυτή η σύγκρουση είναι πραγματική και όχι οι δίθεν συγκρούσει από αυτοαπακολούμενου αντιξουσιαστέ και άλλε οπορτουνιστικέ ομάδε που τελικά πάνε το κίνημα πίσω. Πολύ περισσότερο δεν είναι σύγκρουση αυτό που προωθείται σχετικά με τη φασιστική Χρυσή Αυγή και το δίθεν αντισυστημισμό τη, που είναι κάλπικο μέχρι το μεδούλι, αφού μιλάμε για τον πιο φανατικό οπαδό του εκμεταλλευτικού συστήματο και των αφεντικών. Πραγματική όμω σύγκρουση με το σύστημα αποδείχτηκε ότι δεν αποτελεί και η αποχή που στις προηγούμενες εκλογές έφτασε 45% αλλά τίποτα το θετικό δεν έφερε στη ζωή της νεολαία. Το ΚΚΕ έχει θέσεις, έχει προτάσεις τις οποίες τις διατυπώνει με βάση το συμφέρον και το δίκαιο των εργαζόμενων και της νεολαία, και όχι με το αν βολεύονται ή με το αν ξεβολεύονται τα κέρδη μιας χούφτας επιχειρηματικών ομήλων, όπως κάνουν όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Δυνατό ΚΚΕ, λοιπόν, γιατί αυτό σημαίνει πραγματική προοπτική, αυτό σημαίνει πραγματική ελπίδα. Σύντροφοι και συντρόφισσες, όλη η προσυνεδριακή συζήτηση Επιβεβαίωσε ότι θέτουμε σωστά ω βασικό μα καθήκον να συναντηθούμε και να συνεπάρουμε χιλιάδε νέου και νέε, περισσότερου από ό,τι έχουμε καταφέρει ω τώρα, με όπλα τι πρωτοπόρε ιδέε και θέσει μα, με την πρωτοπόρα δράση για την οργάνωση τη πάλη σε ό,τι αφορά τη νέα γενιά. Το καθήκον αυτό αποτελεί ένα στόχο, μια φιλοδοξία που κάθε στέλεχο, κάθε μέλο, κάθε όργανο τη ΚΝΕ θα πρέπει να κατακτήσει. Ξεπερνώντα αδυναμίε, ιδιαίτερα τι καθοδηγητικέ. Με πρωτοβουλία, με προσωπική προσπάθεια όλων, σταθερή συλλογική συζήτηση, σχέδιο, έλεγχο από όλα τα όργανα τη ΚΝΕ μέχρι και την οργάνωση βάση, μετρώντα τα αποτελέσματα τη δουλειά μα στην πορεία ανάπτυξη τη ΚΝΕ, την ικανότητα διεύρυνση και πολλαπλασιασμού των δεσμών που αποκτούμε και που αποτυπώνεται με τη διακίνηση του ριζοσπάστη, του οδηγητή. Με την ανάπτυξη τη συμμετοχή στη συλλογική, οργανωμένη δράση και διεκδίκηση, ιδιαίτερα στου φορεί του κινήματο που έχουμε την ευθύνη ω πλειοψηφία. Ζούμε, δουλεύουμε, σπουδάζουμε, καθόμαστε στα ίδια θρανία με χιλιάδε νέου και νέε που έχουμε κοινή ζωή, άγχη, αγωνίε, προβλήματα και όνειρα. Μπορεί με όλου αυτού να έχουμε διαφορετικέ σκέψει, κριτήρια, πείρα, έχουμε όμω του ίδιου λόγου να παλέψουμε μαζί για να αλλάξει ο σημερινό κόσμο ο καθένας μας το χώρο του έχει μπορεί να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, να κάνει, να κάνει ακόμα περισσότερες προσπάθειες για να δώσουμε ρεθίσματα, κίνητρο, λόγους σε όλους αυτούς, να ακολουθήσουν το δρόμο που εμείς επιλέξαμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας, να χτίσουμε τα όνειρά μας. Για να εκφραστούν οι παραπάνω προσπάθειες σε πιο μαζικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς δεσμούς και κυρίως για την αύξηση, τη στρατολογία και την οικοδόμηση απαιτείται ακόμα σημαντική προσπάθεια από όλα τα καθοδηγητικά όργανα. Βεβαίως, σε αυτή την προσπάθεια ξεχωρίζουμε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή. Παραμένει η μεγαλύτερη πολιτιστική, πολιτική δραστηριότητα της οργάνωσης, ανανεώνεται και αποτελεί το μεγαλύτερο πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός στην νεολαία, ένα όπλο που μπορούμε να το εξελίξουμε. Σύντροφοι και η πείρα από τους αγώνες και των τελευταίων τεσσάρων χρόνων δείχνει την ανάγκη για κνέ πιο βαθιά ριζωμένη με την πρωτοπόρα δράση των μελών και των φίλων της μέσα στις μαζικές οργανώσεις και τους φορείς που μπορούν να ενεργοποιούν και να συσπηρώνουν νεολαία. Ο αγώνας για ολοκληρωμένη, καθολική, δωρεάν μόρφωση και σπουδές για όλους χωρίς ταξικούς φραγμούς. Η για σταθερή και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα για όλους. Οι πάλι για τη μαζική καταδίκη των υπεριαλιστικών πολέμων, των σχεδιασμών και συμμαχιών του. Η διεκδίκηση μαζική δωρεάν πρόσβαση στον αθλητισμό επίση για όλου. Η δυνατότητα ενασχόληση με τον πολιτισμό. Η πάλι ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά αποτελούν σημαντικά μέτωπα διεκδίκηση, ενημέρωση, δράση, διαφώτιση, οργάνωση. Που οι δυνάμει τη ΚΝΕ σε κάθε χώρο έχουμε ευθύνη να αναπτύσσουμε μέσα από ένα ολοκληρωμένο Πολύπλευρο, σταθερό και με κλιμάκωση σχέδιο, αξιοποιώντα όλα τα κανάλια που μπορούμε. Μέσα στη μεγάλη εικόνα που γενικά επικρατεί στου νέου και τι νέε τη χώρα μα, αυτή τη υποτίμηση και άγνοια τη σημασία τη συλλογική αγωνιστική δράση, ξεχωρίζει σήμερα μια μαχητική πρωτοπορία νέων σε χώρου δουλειά, σε πανεπιστήμια, ΤΕΙ, σε σχολεία, που από κοινού τι δυνάμει τη ΚΝΕ ανοίγουν τέτοιου δρόμου διεκδίκηση, οργάνωση και δράση. Για τα σύγχρονα μορφωτικά εργασιακά δικαιώματα τη νεολαία. Ιδιαίτερα στα σχολεία, όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι και σήμερα, οι δυνάμει μα παίζουν πρωτοπόρο ρόλο στην οργάνωση και πραγματοποίηση των μαθητικών αγώνων, στην προσπάθεια ζωντανέματο των μαθητικών κοινοτήτων με επίκεντρο τη συλλογική συζήτηση και την πολύμορφη δράση για όλα όσα απασχολούν τη ζωή του μαθητή μέσα και έξω από το σχολείο. Τόσο στα τρία προηγούμενα χρόνια, όσο και τη φετινή σχολική χρονιά, και μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί εκατοντάδες μαθητικοί αγώνες. Έχουν κινητοποιηθεί χιλιάδες μαθητές με αιτήματα και πλαίσιο πάλη που θέτει στο επίκεντρο της σύγχρονης ανάγκης τη μόρφωση και τη ζωή των μαθητών. Αυτό δεν αναιρεί ούτε αντιστρέφει τη γενική και χρόνια κατάσταση του μαθητικό κίνημα. Οι κνήτικες μαθητικές δυνάμεις συνέβαλαν και συμβάλλουν καθοριστικά στην εκδήλωση σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων με όρους συντονισμού σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Στη δημιουργία νέων αγωνιστικών δομών, Όπω είναι οι δεκάδε συντονιστικέ επιτροπέ ανά την Ελλάδα, που και μέσα από τη δράση του διευρύνουν το κύρο στου μαθητέ και συσπηρώνουν περισσότερα σχολιά. Στο βαθμό που επεξεργαζόμαστε τη γραμμή και την επιχειρηματολογία μα στα σχολεία, που συντονίζουμε τις κομματικές και τις κνήτικες δυνάμεις, στηρίζουμε τους συντρόφους και τις μαθητικές σοβ και επεξεργαζόμαστε ζητήματα της προπαγάνδας εναλλάσσοντας μορφές, διαμορφώνουμε και τελικά επιδρούμε καθοριστικά στο κλίμα που υπάρχει. Η ικανότητα αυτή της οργάνωσης επιβεβαιώθηκε μέσα σε όλη τη φετινή σχολική χρονιά σε μία περίοδο ακόμη πιο έντονης ιδεολογικής και πολιτικής διαπάλης στο μαθητικό κίνημα τόσο η ψηφισμένη αντιεκπαιδευτική νόμοι της κυβέρνησης και της σημερινής και των προηγούμενων, όσο και οι επικείμενες αλλαγές με το νομοσχέδιο για το Λύκειο και το Εξεταστικό, υπηρετούν τους διακηρυγμένους στόχους για τη διαμόρφωση ενός σχολείου ακόμα πιο προσαρμοσμένου σε όσα επιτάσσουν οι ανάγκες των μονοπωλίων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, τα επαγγελματικά λύκια είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σχεδιασμών αστικών επιτελείων, Όσον αφορά συνολικά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, με μεγαλύτερη ένταση έχουν προχωρήσει οι αλλαγέ στην τεχνοπαγγελματική εκπαίδευση, που είναι στην κατεύθυνση τη υλοποίηση του στόχου για στροφή περισσότερων μαθητών σε αυτήν και με ακόμα χειρότερου όρου. Επιβεβαιώνεται από τη δράση μα, πω σε ένα σημαντικό κομμάτι μαθητών εκφράζεται μια πιο γενικευμένη δυσαρέσκεια και αμφισβήτηση για το σημερινό σχολείο. Αυτό σε συνδυασμό με την ανάγκη για μόρφωση, με την ανάγκη για απόκτηση τεχνικής εκπαίδευσης και κάτω από τη δική μας παρέμβαση, αποτελεί παράγοντα κινητοποίησης των μαθητών. Ανεβάζει τον πύχη της απέτησης για τη δική μας δουλειά και παρέμβαση στα σχολεία. Τα βήματα που έχουμε μετρήσει καθόλου δεν μας εφησυχάζουν. Αντίθετα, θέτουν μπροστά μας την ανάγκη και το καθήκον μελετώντας την πείρα να κατοχυρώσουμε τα θετικά στοιχεία της δράσης μας, να αντιμετωπίσουμε καθυστερήσεις και αδυναμίες με στόχο να αναβαθμίσουμε παραπέρα και ενιαία την παρέμβασή μας στα σχολεία και που πρέπει όλα αυτά να αποκρισταλώνονται στο βασικό μας στόχο, το στόχο της ανάπτυξης και οικοδόμησης πιο πολλών και πιο γερών μαθητικών νόβ, ζήτημα καθοριστικό όπως αποδείχτηκε για τη συνολική πορεία της ΚΝΕ και που είχε τεθεί στο 11ο συνέδριο αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη συνολικά για την οργάνωσή μα, η συμβολή των κλαδικών και εδαφικών οργανώσεων στον κομματικό σχεδιασμό και την παρέμβαση στου κλάδου για την ανασύνταξη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματο. Παρά τι σημαντικέ ανομοιομορφίε, η παρέμβαση του προηγούμενου διαστήματο μέσα στου χώρου δουλειά που υπάρχουν μέλη τη ΚΝΕ μέσα στα σωματεία, έδωσε τη δυνατότητα να κατοχυρωθούν οι δυνάμεις μας, να διαμορφώσουν περίγυρο και να δουλέψουμε από κοινού στην αγωνιστική διεκδίκηση. Το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζεται η ανάγκη για συζήτηση, οργάνωση και διεκδίκηση είναι οι όροι εργασιακή ζούγκλα που έχουν διαμορφωθεί, ιδιαίτερα σε χώρου δουλειά και κλάδου υποδοχή σε εισαγωγικά των νέων στην εργασία, όπω είναι το εμπόριο, οι τηλεπικοινωνίε, ο επιστημισμό. Το μέτωπο των συλλογικών συμβάσεων εργασία, που άνοιξε σε μια σειρά κλάδου, αλλά και τα ζητήματα που άνοιξαν οι δυνάμει που συμπληρώνονται στο ΠΑΜΕ, όπω το ζήτημα για τη στάση που πρέπει να κρατήσει το εργατικό κίνημα και οι φορεί του στην πιθανότητα πολεμική εμπλοκή τη χώρα μα, τα ζητήματα εργατικών ατυχημάτων, υγιεινή και ασφάλεια στου χώρου δουλειά, απλήρωτη και ανασφάλιση τη εργασία, ορίμασαν και διαπαιδαγώγησαν τι δυνάμει μα με την παρέμβασή του στου χώρου. Στόχο μα πρέπει να είναι στι μεγάλε επιχειρήσει, στι αλυσίδε, και ιδιαίτερα στους κλάδους που συγκεντρώνουν νεολαία, όπου υπάρχει έστω και ένα μέλος της ΚΝΕ, να στηρίζεται και να σχεδιάζεται μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλης δραστηριότητας η οικοδόμηση οργάνωσης βάσης. Τα συμπεράσματα από τη δράση μας στους χώρους μαθητείας και κατάρτισης μπορούν υπό προποθέσει να αναζωογονήσουν την παρέμβασή μας. Πρέπει και μπορούμε να στρέψουμε πιο αποφασιστικά την προσοχή μας εκεί. Στη βάση σημαντικών και οξυμένων προβλημάτων, έγινε προσπάθεια μέσα από συνελεύσει, μέσα στι σχολέ, να συζητήσουμε συλλογικά για τα προβλήματα. Να καταλήγουν αυτέ οι συζητήσει σε αγωνιστικέ πρωτοβουλίε που θα πάρουν, να συγκροτούν επιτροπέ αγώνα. Ξεχωριστή ζωντάνια μέσα στι σχολέ κατάρτιση και μαθητεία, έδιναν και δίνουν οι δραστηριότητε των ταξικών σωματείων και του ΠΑΜΕ, που στο βαθμό που προετοιμάζονταν και προσαρμόζονταν στους νέους αυτών των χωρών, των χώρων, εμπλούτιζαν τη συζήτηση, ανέβαζαν το ενδιαφέρον μέσα στη σχολή, γνώρισαν τα σωματεία νέους από τους αντίστοιχους κλάδους, ένας αριθμός από τους εργαζόμενους σπουδαστέ οργανώθηκε σε αυτά. Αυτή η αγωνιστική δραστηριότητα, με επίκεντρο τη σχολή, με επίκεντρο την οργάνωση των σπουδαστών, μπορεί να δώσει δυναμική στη λειτουργία και διεκδίκηση των συλλόγων σπουδαστών σε περιοχέ όπω η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, που συγκεντρώνουν ένα μεγάλο αριθμό δημοσίων ΙΕΚ. Όλα τα παραπάνω, παρά τη δυνατότητα που έδιναν στην παρέμβασή μα, στο βαθμό που δεν εξασφάλιζαν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συζήτηση μέσα στην ΟΒ, με σκοπό να αναβαθμίζεται η ικανότητα των μελών μα να σταθούν μπροστά στην παρέμβαση τη διεύθυνση άλλων δυνάμεων, κατέληγαν τελικά σε πρωτοβουλίε που έμεναν στη μέση, πρωτοβουλίε αναλοκλήρωτε. Είναι απαιτητική η προσπάθεια να ηγηθούμε στην ιδεολογική και πολιτική αντιπαράθεση. Είναι απαιτητικό να επεξεργαστούμε ένα κατάλληλο και εύστοχο με βάση του στόχου μα προγραμματισμό. Συνολικά, χρειάζεται πιο αποφασιστικά να δυναμώσει και η πολύμορφη παρέμβαση στη γειτονιά τόσο της ΚΝΕΑ αυτοτελώς, όσο και του μαζικού κινήματος. Ένα ζήτημα εδώ είναι η παρέμβαση στις πολιτιστικές και αθλητικές ομάδες συλλόγων γειτονιά με τη διάταξη κατάλληλων συντρόφων, με μεράκι, με καθοδηγητική στήριξη της παρέμβασής τους, ώστε να αποτελέσουν χώρο που θα γνωρίσουμε πολύ νέο κόσμο, θα επιδρούμε και θα διευρύνουμε τον κύκλο επιρροής μας. Υπάρχουν μέλη της οργάνωσης που ήδη συμμετέχουν και διαμορφώνουν προϋποθέσεις ευρύτερων δεσμών. Αλλά αυτή η δουλειά δεν είναι μέλημα των οργάνων να μορφοποιηθεί, να καθοδηγηθεί, να συνδυαστεί με την προσπάθεια συσπήρωσης και διεύρυνσης του περίγυρου της κάθε όβου. Αντίστοιχα, αυτό αφορά και την παρέμβαση σε αθλητικά σωματεία και συλλόγους. Παράλληλα, μπορούν να δυναμώνουν οι πρωτοβουλίες της ΚΝΕ αλλά και μαζικών φορέων με πολιτιστικό και αθλητικό περιεχόμενο που να συνδυάζονται με θέματα που αποσχολούν τη νεολαία. Να τραβήξουμε νέου γύρω από δραστηριότητε, όπω συγκρότηση θεατρικών ομάδων, που μπορούν να παρουσιάσουν με διάφορε αφορμέ το έργο του. Ο σχηματισμό ή η προσέλκυση νεανικών μουσικών συγκροτημάτων. Τα μαθήματα λαϊκών φροντιστηρίων. Τα μαθήματα αλληλεγγύη σε πρόσφυγε και μετανάστε. Άλλου είδου έκφραση πολιτιστικών, τοπικών και αθλητικών συλλόγων τη γειτονιά. Χορευτικά τμήματα. Εθλητικέ δραστηριότητε και πολλά άλλα. Το παράδειγμα του ποδοσφαιρικού σωματείου ο μαχητή στα Γιάννενα, που ίδρυσαν σωματεία και φοιτητικοί σύλλογοι τη πόλη, πρέπει να γενικευτεί ως τρόπο δουλειά που άνοιξε δρόμους για την παρέμβαση στην ολαιά τη περιοχή. Σημαντικό σταθμό είναι η δημιουργία των στεκιών πολιτισμού τη ΚΝΕ σε Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα. Σε όλη αυτή την περίοδο, από το προηγούμενο συνέδριο μέσα στα στέκια, βρήκαν στέγη δημιουργία, δεκάδε καλλιτεχνικέ ομάδε, ομάδε φοιτητών, ομάδε μαθητών, νέων εργαζομένων, ανέργων, που δέθηκαν μαζί του και που δεν έχουν εύκολη την πρόσβαση σε πολιτιστικέ δραστηριότητε. Χρειάζεται και αυτή η πείρα να επεκταθεί και σε άλλε πόλει. Σύντροφοι και συντρόφισε στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Συντελούνται ορισμένες σημαντικές διεργασίες κάτω από και από τη δική μας καθοριστική παρέμβαση, που εκφράζονται με την ενίσχυση του μετώπου αγώνα σπουδαστών, που οι σύλλογοι που συμπληρώνονται σε αυτό είναι 44 από του 17 που συνέβαλαν στην ίδρυσή του, με ορισμένα μικρά ακόμα βήματα που γίνονται στου συλλόγου που είναι πρώτη δύναμη πασπουδαστική. Η ευθύνη μα, αλλά και οι δυνατότητε για πιο αποφασιστικά, πιο γοργά βήματα στην προσπάθεια ανασύνταξη του φοιτητικού κινήματο αναδεικνύονται και από μια σταθερή συσπήρωση δυνάμεων που εκφράζεται τα τελευταία χρόνια με το ψηφοδέλιο τη Πασουνταστική να παραμένει στην δεύτερη θέση πανελλαδικά στα πανεπιστήμια, τι περισσότερε πρωτιέ συλλόγους, συλλόγου, 67 πανελλαδικά, τη δημιουργία του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οικοτρόφων Φοιτητών. Η θέση μα πω οι ανάγκε και τα δικαιώματα των φοιτητών δεν χωρούν στο σχέδιο κυβέρνηση κεφαλαίου και Ευρωπαϊκή Ένωση για ανώτατη εκπαίδευση πλήρω υποταγμένη στα επιχειρηματικά συμφέροντα, Διεκδικώντα τα σύγχρονα δικαιώματα των φοιτητών, είχε απήχηση σε ευρύτερε δυνάμει φοιτητών και σπουδαστών, εκφράστηκε με μαζικέ αγωνιστικέ διεργασίε που ξετυλίχθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, στο ΤΕΙ τη Θεσσαλία, μπροστά και στα νομοσχέδια τη κυβέρνηση για την ανώτατη εκπαίδευση. Μέσα από τι αγωνιστικέ κινητοποιήσει στα πανεπιστημιακά τμήματα φυσική αγωγή για το αντίστοιχο νομοσχέδιο πρόσφατα, προκύπτει πείρα για το πώς οι δυνάμεις μας, ακόμα και εκεί που είναι λίγες, μπορούν να ηγηθούν στην πάλη να αναγνωριστούν πλατιά, διευρύνοντας και πολλαπλασιάζοντας τους δεσμούς μας. Τα όποια βήματα βέβαια δεν μπορούν να αναπτυχθούν, δεν μπορούν να στερεωθούν, αν δεν δυναμώσει σημαντικά οργανωτικά εκνές τα πιο μικρά έτη σε κάθε ίδρυμα και τμήμα της χώρας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, ορισμένα καθοδηγητικά ζητήματα που βλέπετε και στην εισήγηση και αναδείχθηκαν από τη συζήτηση με βάση τις θέσεις του Κεντρικού Συμβουλίου. Σε κάθε όργανο της ΚΝΕ, από το Κεντρικό Συμβούλιο μέχρι και την οργάνωση βάσης, εκτιμάμε ότι χρειάζεται να οργανώνεται πιο καλά σε κάθε φάση στο έδαφος των πολιτικών και γενικότερων εξελίξεων σχέδιο παρέμβασης που να καλύπτει όλες τις πλευρές της ζωής της νεολαίας των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Η εύστοχη δράση και επικοινωνία που μπορούμε να αποκτήσουμε για να δίνουμε δουλεμένα την πολιτική του κόμματο, του στόχου πάλι και προοπτική του, απαιτεί εκτό των άλλων πέδεμα των οργάνων στην καθημερινή έντονη ιδεολογική αντιπαράθεση, τη διαμόρφωση επιχειρημάτων, την αποκάλυψη του αντιπάλου των οργανωμένων δυνάμεών του στου χώρου νεολαία, την ανάπτυξη έντονη προπαγάνδα και προβολή των θέσεων του ΚΚΕ και τη ΚΝΕ. Απαιτεί σχέδιο οργανωμένη παρέμβαση αγωνιστικών δραστηριοτήτων και κινητοποιήσεων, συσκέψεων, εκδηλώσεων, που θα στηρίζονται στην επεξεργασία κατάλληλου περιεχομένου συνθημάτων, στόχων πάλι στόχων δράσεων διεκδίκησης. Σχέδιο που θα μπορεί να εμπνέει τη συμμετοχή δυνάμεων στον αγώνα για να δυναμώνει η πεποίθηση από όλο και περισσότερου ότι είναι αναγκαία η ανατροπή τη καπιταλιστική εξουσία. Ιδιαίτερη είναι η ευθύνη σε αυτό όλων των στελεχών. Σε αυτή την προσπάθεια, με την προσωπική τους δουλειά, την απόκτηση άμεσης πείρας από τη μαζική πολιτική δουλειά, γενικεύοντας την πείρα και έτσι αντιμετωπίζοντας δυσκολίες της καθημερινής δουλειά που σήμερα εντοπίζουμε πρακτικά. Η ιδεολογική δουλειά στις γραμμές μας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να γινόμαστε πιο ικανοί στην αντιπαράθεση με την αστική ιδεολογία και πολιτική, Όσο και να γινόμαστε και πιο πολλοί, διευρύνοντα του δεσμού μα με νέου και νέε σε κάθε χώρο. Το βασικό ζήτημα είναι το πώ θα αποτελέσει η ιδεολογική δουλειά βασική πλευρά κάθε σχεδίου που διαμορφώνει η οργάνωση, κάθε οργάνωση, το καθοδηγητικό όργανο τη ΚΝΕΠ. Αυτό έχει να κάνει με την ενίσχυση και τη εξειδίκευση διαπάλης στα διάφορα τμήματα νεολαία σε κάθε περιοχή και την παρακολούθηση τη δράση των άλλων δυνάμεων την αναβάθμιση και ολοκλήρωση των εσωργανωτικών συστημάτων μόρφωση, ιδιαίτερα των σχολών των νέων μελών σε κάθε οργάνωση περιοχή, την αξιοποίηση του ριζοσπάστη, τη ΚΟΜΕΠ, του οδηγητή, του πολιτικού και του λογοτεχνικού βιβλίου, τη στήριξη των αντίστοιχων επιτροπών και τη υποδομή από το Κεντρικό Συμβούλιο και μέχρι και σε κάθε οργάνωση περιοχή. Το επόμενο διάστημα, τα μέλη και τα στελέχη τη οργάνωση πρέπει να προμηθευτούν και να μελετήσουν το δοκίμιο ιστορίας του κόμματος για την περίοδο 1918-1949. Είναι όπλο που θα βοηθήσει τόσο στην αντιπαράθεση που θα αντιμετωπίσουμε με αφορμή μια σειρά ιστορικές επαιτίους, όσο πολύ περισσότερο για να φωτιστεί καλύτερα η σημερινή πάλι. Στην προσυνεδριακή συζήτηση απασχόλησε πολύ πλευρά το ζήτημα της λειτουργίας των ΟΒΟΥ. Σήμερα δεν αρκεί απλώ η συνεδρίαση τη ΟΒ πριν από του κεντρικού σταθμού τη παρέμβασή μα. Αυτή η δεδομένη θεματολογία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη σημερινή απέτηση για ένα πιο πλούσιο σχεδιασμό τη αυτοτελού παρέμβαση τη ΚΝΕ, τη παρέμβαση των μελών και στελεχών μα στι μαζικέ οργανώσει που ο καθένα συμμετέχει. Το ότι είναι σχετικά κατεκτημένο να γίνονται συνελεύσει πιο τακτικά από τον κύριο όγκο των ΟΒ, οργανώσεων βάση. Δεν πρέπει να κρύψει ότι παραμένει πρόβλημα να μην είναι στην οπτική μα το σύνολο των οργανωμένων δυνάμεων τη οργάνωση βάση, τόσο για τη συνέλευση όσο και για τον καθημερινό σχεδιασμό. Υπάρχει σταθερά ένα τμήμα που δεν αντιμετωπίζεται με του ίδιου όρου, κύρια στη βοήθεια που πρέπει να δοθεί στι πιο συγκεκριμένε και ορισμένε φορέ και πιο απαιτητικέ καθοδηγητικέ ευθύνε. Όλη η εσωργανωτική λειτουργία, το περιεχόμενο των οργανώσεων βάση, πρέπει να υπηρετεί το σκοπό να χτίζει σε κάθε μέλος την πεποίθηση ότι η επιλογή της ένταξης στην ΚΝΕ είναι επιλογή ζωής. Είναι βασικό ζήτημα ο ισχυρό δεσμό του μέλους τη ΚΝΕ με την επαναστατική στρατηγική του ΚΚΕ, με τα μεγάλα μα ιδανικά, με την υπόθεση τη εργατική τάξη. Παίρνοντα υπόψη τη φυσική ηλικία, παίρνοντα υπόψη τη μεταβατική περίοδο τη ζωή που το νέο μέλο τη ΚΝΕ διανύει, Χρειάζεται και η αντίστοιχη πρακτική βοήθεια για να ανταπεξέρχεται όπου και αν δρά. Από την προσπάθειά μα, αποδεικνύεται ότι χρειάζεται να έχει η καθοδηγητική μα δουλειά μεγαλύτερη διεισδυτικότητα στα προβλήματα, στι προσωπικέ δυσκολίε, συνολικά στη ζωή των μελών μα. Αυτή η διαδικασία αφορά και την καλλιέργεια μια σειρά χαρακτηριστικών που διαμορφώνουν του νέου κομμουνιστέ την αγάπη για το διάβασμα, για τη γνώση τι αξίε τη συλλογικότητα, τη αλληλεγγύη, τη προσφορά στην υπόθεση τη κοινωνική απελευθέρωση και του οργανωμένου αγώνα, την αντοχή, τη μαχητική και ασυμβίβαστη στάση ζωή. Σύντροφοι και συντρόφισε, φίλε και φίλοι, η οργάνωσή μα μέσα στο 2018 συμπλήρωσε 50 χρόνια αγωνιστικής δράσης στο πλευρό του ηρωικού ΚΚΕ, του κόμματος που εδώ και 100 χρόνια συνεχίζει να γράφει ιστορία, παραμένοντας το πιο νέο κόμμα στην ελληνική κοινωνία, γιατί ακριβώς παλεύει για το πραγματικά σύγχρονο και νέο. Την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας. Έχουμε μια ανοιχτή, μια ζεστή αγκαλιά για τους χιλιάδες συναδέλφους μας, συμμαθητές μας, συμφοιτητές μας, όλους αυτούς που έχουμε αντικειμενικά κοινό συμφέρον από την ανατροπή αυτή τη βαρβαρότητα. Μέσα στην καθημερινή ζωή και δράση, πρέπει να επιδιώξουμε να δώσουμε απαντήσει στα ερωτήματα και διέξοδα που βιώνει η νεολαία. Να διαδώσουμε περισσότερο την ανατρεπτική πρόταση του ΚΚΕ, να ανάψουμε σε περισσότερα μέρη τη φωτιά του αγώνα στου χώρου νεολαία, παλεύοντα από κοινού για τα δικαιώματά μα. Σταθερά, Ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα, ανοίγοντα το δρόμο για το μέλλον, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Είμαστε σίγουροι ότι οι ίδιε οι εργασίε του 12ου συνεδρίου θα είναι πετυχημένε, όπω προσδοκά το σύνολο των μελών και στελεχών τη ΚΝΕ, όπω προσδοκά ένα σημαντικό τμήμα νέων που παρακολουθεί τι θέσει και τη δράση τη οργάνωσή μα. Με βάση αυτό, οι αντιπρόσωποι. Με αίσθημα ευθύνη θα συμβάλλουμε με τον προβληματισμό μα, τι σκέψει μα, με την πύρα και κυρίω με τη δουλειά μα, με τι αποφάσει του 12ου συνεδρίου τη ΚΝΕ. Ζήτω το 12ο συνέδριο τη οργάνωσή μα.